Όπως γνωρίζετε, στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης του Δημάρχου Αλέξη Καλογερινού συμπεριλαμβανόταν στις 6 πρωτοπόρες προτάσεις το άνοιγμα των σχολείων, δεδομένου ότι αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα στις γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου. Πάρα πολλοί μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα και πολλά μικρά παιδιά, θα έλεγα, να παίξουν σε εξωτερικούς χώρους, δεδομένου ότι στο κέντρο ή στην περιφέρεια του Ηρακλείου δεν υπάρχουν πολλά πάρκα ή ελεύθερες πλατείες για παιχνίδι. Αποφασίσαμε λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της λογικής, να ανοίξουμε σχολικές αυλές, αύλιους χώρους, σε πάρα πολλά σχολεία του Δήμου μας, για να μπορούν τα παιδιά να εισέρχονται κυρίως στις απογευματινές ώρες και να παίζουν μέσα σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι ανοιχτές αυλές θα χρησιμοποιούνται από τις 5 έως τις 9 το βράδυ, όπου θα υπάρχει ένας φύλακας που θα ανοίγει και θα κλείνει το σχολείο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο σχολικός φύλακας δεν θα είναι υπεύθυνος φυσικά για το παιχνίδι των παιδιών, αλλά για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Να πούμε επίσης ότι σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες θα υπάρχουν εθελοντές μέσα στα σχολεία, οι οποίοι θα βοηθούν τα παιδιά αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Θα το κάνουμε για ένα μήνα, προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματά του. Κύριος στόχος μας είναι να αποδώσουμε στα παιδιά ένα χώρο παιχνιδιού. Αλλά συνοδευτική στόχη είναι και η περιφρούρηση και φύλαξη των σχολικών μονάδων, οι οποίες πολλές φορές δέχονται επισκέπτες, οι οποίοι πηδούν τα κάγκελα, χρησιμοποιούν το σχολείο για διάφορους άλλους λόγους και θεωρούμε ότι με το ανοιχτό σχολείο θα απαγορεύσουμε κάθε τέτοια χρήση.